Κύπρο και Ισραήλ στέκονται δυνατά μαζί για να αντιμετωπίσουν κάθε δυνατό σχέδιο τη Τουρκία για επέκταση του νεοθαμανισμού τη στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου. Αυτό αναφέρει ειδικό σχετικά με τα τουρκικά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο μετά τι τουρκικέ εκλογέ αυτού του Σαββατοκυριακού. Χθε ξεκίνησε η κοινή άσκηση Αγαπηνόρ 23, στην οποία συμμετέχει η εθνοφρουρά τη Κύπρου και δυνάμει του Ισραήλ. Δύο σε 130 J, 30 της 103 μοίρας της Ισραηλινής αεροπορίας, ήταν τα πρώτα σκάφη που πέταξαν πάνω από την περιοχή άσκησης. Όπω αναφέρει σχετική ανακοίνωση, σκοπό τη άσκηση είναι η συνεκπαίδευση των επιτελείων και δυνάμεων των δύο χωρών, η επάυξηση τη διαλειτουργικότητας και τη ετοιμότητά του και η αναβάθμιση τη ήδη υπάρχουσα μακροχρόνια στρατιωτική συνεργασία. Η άσκηση, η οποία βασίζεται σε υποθετικό σενάριο, αποτελεί περαιτέρω εξέλιξη αυτή τη συνεργασία, συμβάλλοντα την ειρήνη και την περιφερειακή σταθερότητα. Οι Ισραηλινά μέσα μαζική ενημέρωση μα προειδοποιούν ότι η απειλή τη Ισλαμική Δημοκρατία στην Ελλάδα, με αφορμή πρόσφατο περιστατικό στρατολόγηση και διείσδυση τρομοκρατών στη χώρα μα, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τη νέα πολιτική των Ιρανών σε συνδυασμό με την σύλληψη ελληνόκτητων πλοίων στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη έχει επίση βάλει στο στόχαστρο του Ισραηλινού στη Βουλγαρία. Οι ενέργειε του Ιράν δείχνουν ότι δεν σέβεται τα σύνορα των χωρών και είναι έτοιμο να παραβιάσει τι βασικέ αρχέ του διεθνού δικαίου για να πετύχει τα σχέδιά του, αναφέρει το ίδιο. Αυτή η νέα συνεργασία εντάσσεται επίση σε μια ευρύτερη σειρά σχέσεων, στι οποίε η Ελλάδα και η Κύπρο συνεργάζονται με μέλη του ΝΑΤΟ και άλλε χώρε όπω η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Ινδία, που είναι επίση στενή εταίρη του Ισραήλ. Έτσι, το ταξίδι του Ισραήλ Υπουργού Άμυνα ήταν σημαντικό για τι συμμαχίε του Ισραήλ στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Στην Αθήνα, ο Γκάλαντ συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνα Νικόλαο Παναγιοτόπουλο, εξαιρετικού διμερεί δεσμού μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδα. Επιπλέον, οι πρόσφατε κοινέ ασκήσει με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώ και άλλε ναυτικέ ασκήσει που διεξάγονται από το Ισραήλ, συμβάλλουν στην ενίσχυση τη ναυτική συνεργασία στην πλωτή μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδα. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να διευρυνθούν οι συνεργασίες με την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αύξηση των εμπορικών και αμυντικών συμφωνιών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.